Μικρό προβλήματα τα οποία οφείλονται στο δυνατό αέρα και τη χαμηλή νέφωση και όχι στο χιονιά προκλήθηκαν από το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πτήσεις προς νησιά ακυρώθηκαν. Ένα αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Θεσσαλονίκη αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Αθήνα. Ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στις αφίξεις πτήσεων από Ελλάδα και εξωτερικό. Καλό είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να επισκέπτονται νωρίτερα την ιστοσελίδα του αεροδρομίου. Στο μεταξύ, καθυστερήσεις και μικροπροβλήματα έχουν προκαλέσει τα χιόνια των τελευταίων ωρών και στα λεωφορεία του ΟΑΣ, κυρίως στα ορεινά των περιφερειακών δήμων. Παρότι οι κεντρικοί δήμοι στο πολυοδομικό συγκρότημα παραμένουν ανοιχτοί, υπάρχουν σημεία στα οποία η κίνηση των αστικών λεωφορείων είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα είτε να τροποποιούνται τα δρομολόγια είτε να ολοκληρώνονται χωρίς να καλύπτουν συγκεκριμένες δυσβάτες περιοχές. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Κίνησης του Οργανισμού Κατερίνα Σίσκου, υπήρξαν σημεία στα οποία εγκλωβίστηκαν αστικά λεωφορεία, με αποτέλεσμα είτε να μπορούν να προχωρήσουν είτε να μην μπορούν να προσεγγίσουν τους τερματικούς σταθμούς. Προβλήματα κυρίως αντιμετώπισαν οι γραμμές 28 που οδηγούν στη Νεάπολη, αλλά και 35 οι οποίες έχουν προορισμό τα Μετέωρα. Την ίδια ώρα, απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού που επικρατεί. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την Χαλκιδική, χρειάζονται αλυσίδες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού, στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Προδρόμου Σανών, στην Επαρχιακή Οδό Νεοχωρίου Βαρβάρας Ολυμπιάδας, στην Ημαθία, στην Εθνική Οδό Βέρειας Κοζάνης και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, στην Πέλα στο οδικό δίκτυο που οδηγεί προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας. Στο Κελκί, στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας Λιβαδίων, παρακαλούν οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.